Πάμε όμως τώρα να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, στην πραγματικότητα των μαθητών, γιατί πλησιάζουμε προς τις πανελλαδικές. Πάμε να θυμηθούμε από τα φροντιστήρια που καμισάς μια εκδήλωση θεσμός σε ό,τι έχει να κάνει με τις ημέρες καριέρας και σε ό,τι έχει να κάνει με τον επαγγελματικό προσανατολισμό για την Κρήτη. Ας θυμηθούμε πέρυσι τι συνέβη, γιατί έρχεται, πλησιάζουν ημέρες και για καινούργια πράγματα για 17 ολόκληρα χρόνια. Ημέρες καριέρας λοιπόν, και όπως σας προλόγησα, 17 χρόνια τώρα αποτελεί θεσμό για το Ηράκλειο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να καλωσορίσω ένα γνώριμο σε εμάς όλους πρόσωπο. Αναφέρομαι στο Μανώλη Μαυράκη, φιλόλογος και διευθυντής των φροντιστηρίων που καμισάς στο Ηράκλειο. Καλώς ήρθες, Μανώλη μου. Καλώς σας βρίσκω, χαίρομαι πολύ που είμαι σε αυτό το πλατό. Φιλικό και ζεστό πάντα. Να πούμε φρέσκα και ωραία πράγματα. Πολλά έχουμε να πούμε και μάλιστα δεν έχεις έρθει μόνος σου. Έχεις έρθει με τον καθήλυνα αρμόδιο σε ό,τι έχει να κάνει με την εισήγηση στο σεμινάριο αυτό, στις ημέρες αυτές καριέρας, με τον κύριο Νίκο Παυλάκο. Είναι εκπαιδευτικός αλλά και σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού της Orientum και συγγραφέας του αγαπημένου σε όλους μας οδηγού Πάμε Πανεπιστήμιο, και έχετε και την καινούργια έκδοση σήμερα κοντά σας. Βεβαίως, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε. Και είμαστε εδώ στη διάθεσή σας. Θέλουμε πολλά να σας ρωτήσουμε, η αλήθεια είναι. Καταρχήν, ξεκινώντας από το πότε δίνουμε ραντεβού και πού και τι θα συζητήσουμε. Οπότε, πάμε λίγο στο Μανώλη Μαυράκη. Ωραία. Πού δίνουμε ραντεβού? Το ραντεβού μας είναι αύριο. Αύριο το απόγευμα, Σάββατο, 5.30 ώρα στο ξενοδοχείο Ατλαντής. Για 17η χρονιά. Είναι θεσμός, ο κόσμος το περιμένει. Η δουλειά μας είναι να ενημερώσουμε. Σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και αυτή την ευθύνη θα την έχει ο Νίκος Παυλάκος που είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας, έχουμε καινούργια δεδομένα να πούμε. Είναι μια ανοιχτή εκδήλωση, να πω εγώ εξ αρχής. Αφορά μαθητές, θα έλεγα ότι αφορά και τους γονείς, και αυτή μια κουβέντα την έχουμε κάνει εδώ παρέα πολλές φορές. Οι γονείς που πρέπει να έχουν άποψη, αλλά πρέπει προηγουμένως να είναι ενημερωμένοι. Αυτή είναι η άποψή μας. Αύριο λοιπόν το απόγευμα στις 18.30, μια μερίδα νομίζω αφορά τους πάντες. Μαθητές λυκείου προηγούμενων τάξεων, γιατί έχουμε καινούργια δεδομένα σε ό,τι αφορά το σύστημα εισαγωγής. Καινούργια δεδομένα λέμε και συζητάμε και αναρωτιέμαι αν είναι θετικά αυτά τα οποία θα συζητήσουμε, γιατί υπάρχει και αυτή η αγωνιώδης κατάσταση και η διάθεση των παιδιών και των γονιών. Και των γονιών. Σε ό,τι έχει να κάνει με το διάστημα το οποίο όλο ένα και μικραίνει και πλησιάζουμε. Αγωνία υπάρχει, να πω τι αισθάνομαι, και δεν είναι πολιτικό το σχόλιο. Είναι το σχόλιο ενός εκπαιδευτικού που αισθάνεται την αγωνία των παιδιών και των οικογενειών τους. Αγωνία υπάρχει γιατί τα παιδιά της τρίτης λυκείου δίνουν εξετάσεις σε 2 μήνες και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το μηχανογραφικό δελτίο. Δεν γνωρίζουν δηλαδή πώς θα διαμορφωθεί το δελτίο που θα δηλώσουν τις επιλογές τους. Αυτό δημιουργεί ταυτόχρονα τεράστια αβεβαιότητα. Έτσι. Και αγωνία. Και για τους μικρότερους είμαστε έτοιμοι, αλλά δεν έχει ψηφιστεί ακόμα το καινούργιο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι παιδιά της Β' Λυκείου που έχουν ξεκινήσει τη διαδρομή τους, που κάνουν την προετοιμασία τους σε μαθήματα, και όμως δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιο ακριβώς θα είναι το σύστημα εισαγωγής. Αυτοί είναι 2 επιπλέον λόγοι για να είναι ο κόσμος απόψε, αύριο μάλλον το απόγευμα, κοντά μας και να μάθουμε όσο πιο ασφαλείς πληροφορίες γίνεται για αυτά τα 2 ζητήματα. Θα τους αγχώσουμε? Δηλαδή, θέλω να πω, έχουμε συνηθίσει κάθε φορά που συζητάμε εμείς να τα λέμε όλα έτσι όπως είναι, ρεαλιστικά, πολύ προσγειωμένα και πολύ κατασταλαγμένα και σίγουρα πολύ ξεκάθαρα. Τώρα κάπου μου φαίνεται ότι θολώνει το τοπίο, ρε Σημανόλη, και αγχώνομαι κι εγώ, να σου πω. Θα έλεγα όχι. Απλώς πιστεύουμε πρώτα απ' όλα στην ενημέρωση. Και η σωστή ενημέρωση είναι αυτή που μπορεί να καθησυχάσει τα πράγματα και τα πνεύματα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια ανάγκη παραπάνω να ενημερωθούμε, καθώς πραγματικά οι αλλαγές είναι θεαματικές, είναι μια χρονιά σταθμός, είναι αλλαγές που θα αλλάξει το τοπίο τελείως,
και νομίζω ότι αυτή η ανάγκη για ενημέρωση είναι ακόμα μεγαλύτερη φέτος. Λοιπόν, να σταθούμε όμως και στα σημεία της εισήγησης. Τι ακριβώς θα θίξετε, θα αγγίξετε, και γνωρίζοντας ότι μπορούν και οι μαθητές να εκφράσουν τις απορίες τους, αλλά και οι γονείς, τόσο με εσάς, όσο και με επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους, διαζώσεις, είναι κάτι πολύτιμο. Καταρχάς να πω κάτι για να μην αγχώνεται ο κόσμος. Αύριο δεν θα αγχώσουμε τον κόσμο, θα τον ξεαγχώσουμε. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Και ειδικά τους γονείς και ειδικά τις μαμάδες, που ξέρω ότι αγχώνονται έτσι κι αλλιώς, οπότε θα προσπαθήσουμε να ξεαγχώσουμε τον κόσμο. Είναι μια χρονική στιγμή που γίνεται αυτή η εκδήλωση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Κυρίως γιατί υπάρχει το πλάνο για το νέο λύκειο, αλλά δεν έχει ψηφιστεί ακόμη. Οπότε πρέπει εδώ να δούμε λίγο κάποιες λεπτομέρειες που είναι πολύ σημαντικές για τα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου τώρα. Υπάρχει μια τεράστια διαδικασία συγχωνεύσεων πανεπιστημίων και ΤΕΗ, η οποία αλλάζει πάρα πολύ το τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οπότε, εν ώψη του μηχανογραφικού δελτίου, πρέπει τα παιδιά της τρίτης λυκείου να προετοιμαστούν λίγο πριν, γιατί δεν θα υπάρχει αρκετός χρόνος από τη στιγμή που θα βγουν οι βαθμοί τους μέχρι να καταθέσουν το μηχανογραφικό, να ψάξουν τις καινούργιες πληροφορίες. Οπότε, πρέπει να ψάξουν λίγο πιο πριν κάποια πράγματα που ήδη τα γνωρίζουμε. Και το σημαντικότερο για μένα και όσον αφορά τους γονείς και όσον αφορά τους μαθητές είναι ότι βασικός μου στόχος αύριο είναι να εξηγήσω στα παιδιά ότι δεν υπάρχουν καλές ή κακές σχολές. Υπάρχουν σχολές κατάλληλες ή μη κατάλληλες για το κάθε ένα παιδί ξεχωριστά. Αυτό που χρειάζεται να γίνει και από τους γονείς, γιατί πολλές φορές ξέρετε οι γονείς αγχώνονται, γιατί όταν έρχεται ένα παιδί και ρωτάει τη μάνα του, μαμά, να βάλω τους πολιτικούς μηχανικούς, να βάλω τους μηχανολόγους, να βάλω κάτι. Και η μάνα εκείνη τη στιγμή δεν ξέρει τι να απαντήσει, είτε γιατί δεν είναι του χώρου, είτε γιατί δεν ξέρει τι θα γίνεται σε 10 χρόνια. Οι γονείς αισθάνονται τεράστιο άγχος. Αυτό που εξηγώ πάντα λοιπόν είναι ότι αν δεν είσαι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, δεν είναι δουλειά σου να ξέρεις 485 τμήματα τι κάνουν και τι εναλλακτικές έχουν στην αγορά εργασίας. Είναι σημαντικό όμως να καταλάβουν και οι γονείς και οι μαθητές ότι ανάλογα με το πού θα ξεκινήσεις, ποιο θα είναι το πρώτο πτυχίο που θα πάρεις, το τι θα κάνεις σε 10 χρόνια ή σε 15 χρόνια που θα βγεις στην αγορά εργασίας, δεν μπορείς να το ξέρεις στα 17 σου. Πάντα λέμε στους μαθητές, θα το ακούσετε αύριο να το λέω αρκετά συχνά, στα 17 δεν διαλέγουμε επάγγελμα. Διαλέγουμε σπουδές. Και έχει τεράστια διαφορά το ένα από το άλλο. Να ξέρεις πάντως ότι από αυτό το πλατό με την Ιωάννα. Έχουμε υποψιάσει πολλές φορές το κοινό γι' αυτό. Ξεκάθαρα. Αυτό το γνωρίζει το κοινό. Τώρα το γνωρίζετε κι εσείς. Σας έχει παρακολουθήσει, να ξέρετε, το ξέρω ήδη αυτό. Είναι, οπότε... που είναι των παιδιών αυτό το δημιούργημα. Δηλαδή η σκέψη καινούργια για τις εναλλακτικές καριέρες, αυτό αναφέρει ο Νίκος. Ακριβώς. Και πώς πρώτα απ' όλα πρέπει να πολεμήσουμε αυτές τις νοοτροπίες και τις παλιές απόψεις. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Έχουν αλλάξει αρκετά όμως τα πράγματα. Έτσι. Και αυτό είναι σπουδαίο. Γιατί συζητάμε και τίθενται λιθαράκι-λιθαράκι οι βάσεις για μια αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας. Γιατί πάντοτε σε ό,τι συζητάμε, έχουμε σαν γνώμονα όταν μιλάμε και αναφερόμαστε στους γονείς ότι αν μη τι άλλο το καλό των παιδιών τους θέλουν. Φυσικά. Και κάθε συμβουλή που δίνουν, καλώς κάνετε και το υπογραμμίζετε. Αν δεν είστε σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, μην το πράτετε. Παραπέμψτε αντίστοιχα το παιδί σας στους ειδικούς για να μπορούν να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα. Σε αυτό θέλω να σας πω εδώ ότι ενώ η κρίση έχει κάνει πολλά κακά στη χώρα μας, ένα καλό που έκανε είναι ότι πλέον κανείς δεν θεωρεί κάτι δεδομένο. Και οι παλιές φιλοσοφίες και σκέψεις το ότι τελειώνω μια σχολή και θα κάνω σίγουρα αυτό το επάγγελμα που συνεπάγεται αυτή τη σχολή. Είναι ξεπερασμένο. Είναι ξεπερασμένο πλέον. Είναι ξεπερασμένο την πραγματικότητα, όχι απλά τη σκέψη των ανθρώπων. Οπότε εδώ πλέον η δική μας δουλειά είναι να βοηθήσουμε να καταλάβουν και οι μαθητές και οι γονείς ότι με την κατάλληλη προετοιμασία και έγκαιρα. Και εδώ το συζητάμε πολλές φορές με τον Μανώλη, πόσο σημαντικό είναι αυτή η εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο εδώ, να το παρακολουθούν παιδιά μικρότερων τάξεων για να έχουν το χρόνο μπροστά τους να αντιδράσουν και να ψάξουν καινούργιες πληροφορίες. Συγγνώμη, και θα σας πει και ο Μανώλης και για το τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων το οποίο κάνει το φροντιστήριο, που εδώ βοηθάμε τους μαθητές να δουν τι τους αρέσει, με τι θέλουν να ασχοληθούν, τι κλίσεις έχουν, τι τους ταιριάζει στην προσωπικότητά τους, τι αξίες έχουν, τι τους κινητοποιεί και βάσει όλων αυτών των δεδομένων. Σίγουρα θα βρουν ένα αντικείμενο. Αυτό που εμείς μπορούμε να υπογράψουμε είναι ότι σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο και να είναι κάποιος, μπορεί να βρει ένα αντικείμενο, μία σχολή, η οποία θα καλύψει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ενδιαφέροντά του και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Το πιο πιθανό είναι δεν το ξέρει ο μαθητής αυτή τη στιγμή. Mm. Αλλά εκεί είναι η δική μας βοήθεια. Σε ό,τι έχει να κάνει με την επιλογή, η βάση του πώς διαμορφώνεται η αγορά εργασίας. Τίθεται σε προτεραιότητα αυτό το κριτήριο? Θα σας πω κάτι. Η αγορά εργασίας που έχουμε αυτή τη στιγμή, σε 10 χρόνια, μάλλον σε 5 χρόνια, θα είναι τελείως διαφορετική. Τελείως διαφορετική. Θα υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν τα γνωρίζουμε καν. Ξαναλέω, στα 17 που ένας μαθητής πάει να κάνει μηχανογραφικό, δεν διαλέγει επάγγελμα. Ναι. Θα διαλέξει από πού θα ξεκινήσει. Αν ένα παιδί αυτή τη στιγμή έχει δει ένα επάγγελμα που ασχολείται με τη ρομποτική, με την αεροδιαστημική, με κάτι το οποίο δεν μπορεί να το βρει πουθενά σε ένα πρόγραμμα σπουδών, πρέπει να ψάξει να βρει από πού ξεκινάει. Άρα να δει ότι η βάση αυτού του επαγγέλματος είναι η μηχανολόγη μηχανική, η ηλεκτρολόγη μηχανική, ένα τμήμα πληροφορική. Και από εκεί να ξεκινήσει. Και σιγά σιγά, ένα βήμα τη φορά,
θα φτάσει τελικά μετά από 10 χρόνια να βρεθεί ακριβώς αυτό το αντικείμενο που θέλει. Απλώς το ζητούμενο είναι ότι η πληροφόρησή τους είναι περίπου στο μηδέν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ένας μαθητής 16-17, Ιωάννα, από το σχολείο, τι να κάνω τώρα, με συγχωρήσετε, αλλά υπάρχει ένα κενό εκεί σε σχέση με τον προσανατολισμό και την ενημέρωση. Τι να κάνω. Τώρα, ο περιορισμός αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με την προσφορά των επιλογών, θέλω να πω, για τον μαθητή, για να είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Δεν ξέρω αν οφείλεται περισσότερο στους εκπαιδευτικούς ή στο ίδιο το σύστημα. Όμως, σε κάθε περίπτωση, γνωρίζουμε ότι αυτό εδώ, το βιβλίο που κάθε φορά μας φέρνετε, ανοίγει όχι μόνο διάβλους επικοινωνίας και διαφορετικής σκέψης, αλλά ανοίγει καινούργιους ορίζοντες. Πάμε Πανεπιστήμιο 2019. Να το σηκώσουμε, πάντα το κουβαλάμε. Να το σηκώσουμε, να το αναδείξουμε και θα δώσουμε και δώρα κιόλας. Το κουβαλάμε. Πάρα πολύ. Το κουβαλάμε. Ευαγγέλιο. Ναι, το κουβαλάμε και το έχουμε δείξει και το ξέρουν νομίζω στην Κρήτη περισσότερο από οποιονδήποτε. Εδώ έχουμε τον άνθρωπο που το έχει γράψει. Εντάξει, είναι ένας οδηγός που πολύ πυκνά δίνει όλες αυτές τις πολύ σπουδαίες πληροφορίες για τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τι άλλο μέσα σε αυτό το χαοτικό πράγμα να μπορεί ένας μαθητής εύκολα να μάθει το τμήμα, τι μαθήματα κάνουν εκεί, τι μεταπτυχιακά, τι επαγγελματικά δικαιώματα διασφαλίζουν. Ωραία, ας τα πει ο Νίκος όμως, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει... πολύ ωραία, νομίζω. Ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει δουλειά. Μιλάμε τα δύο. Αλλά είναι η πρότασή μας. Δηλαδή, ο μαθητής για μας πρέπει να το έχει στο κομμωδίνο. Για τους μαθητές μας είναι αυτονόητο. Θεωρώ ότι είναι μια συμπυκνωμένη πληροφορία, εύληπτη, πολύ απλά δοσμένη και πολύ εύκολα ένας μαθητής μπορεί να πάρει αυτά που του χρειάζεται. Ναι. Πολύ λοιπόν, εύκολα. Και στέκομαι σε αυτό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί σήμερα δίνετε τη δυνατότητα στους φίλους που μας παρακολουθούν, στους δύο πιο γρήγορους δηλαδή, που θα καλέσουν τώρα στο 28-13-8000, να κερδίσουν ένα τέτοιο αντίτυπο. Πάμε Πανεπιστήμιο 2019. Καλέστε τώρα στο 28-13-8000. Δύο θα είναι οι τυχεροί ή δύο τυχερές οικογένειες. Πώς θα το παραλάβουν? Νομίζω να αφήσουν τα στοιχεία, θα το περάσουν από την εκδήλωση αύριο το απόγευμα. Ωραία. Νομίζω έτσι κι αλλιώς αυτοί που είναι τηλεθεατές και ενδιαφέρονται, είναι μια πολύ σπουδαία συνάντηση εκεί. Και εκεί με το όνομά τους πολύ απλά θα παραλάβουν το βιβλίο. Θα ήθελα να πω λίγο για το κομμάτι με τους επαγγελματίες, ναι, ένα λεπτάκι, γιατί αυτό είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι μέσα στην εκδήλωση. Καλούμε πάντα πολλούς επιτυχημένους επαγγελματίες από διάφορους τομείς. Και εκεί κάπου θα κάνουμε ένα διάλειμμα με τον Νίκο να πάρει μια ανάσα, γιατί η δουλειά του είναι μεγάλη αύριο το απόγευμα. Δίνουμε τη δυνατότητα στους μαθητές να καθίσουν με τους επαγγελματίες που θέλουν και να ρωτήσουν πράγματα για τη δουλειά τους. Έχουμε ετοιμάσει και μια καρτούλα όπου φαίνονται είναι πάνω από 30 διαφορετικοί επαγγελματίες. Και είναι σπουδαίο για ένα παιδί 16-17 χρονών να έχει τη δυνατότητα το ίδιο απόγευμα να καθίσει μαζί με ένα μηχανικό, με έναν τοπογράφο, με σπουδαίους ανθρώπους επιτυχημένους και να ρωτήσει πράγματα. Συνήθως είμαστε δίπλα και στείλουμε αυτή, να σου πω την αλήθεια. Αλήθεια, και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είναι 17 χρόνια όλη αυτή η διαδικασία και αν μη τι άλλο έχετε το know-how και την εμπειρία. Αυτό το οποίο βλέπετε σε ό,τι έχει να κάνει με τις απορίες των μαθητών που τις απευθύνουν στους επαγγελματίες και στους μέντορες τρόπον τεινάς, στους τομείς που κάθε φορά θέλουν να επιλέξουν και τους εντυπωσιάζουν και τους ελκύουν. Είναι περισσότερο πρακτικές ερωτήσεις. Ναι. Είναι πολύ σπουδαίο. Είναι πρακτικές, αφορά συνθήκες εργασίας, ρωτάνε τα οικονομικά, τη δυσκολία αποκατάστασης. Δηλαδή, πραγματικά, επί της ουσίας, πράγματα που είναι οι αληθινές τους αγωνίες. Και εκεί καταλάβουν, πέρα από τις αγωνίες, και την άγνοιά τους, το ξαναλέω. Δεν γνωρίζουν πράγματα. Οι μαθητές ξέρουν 5 τίτλους πανεπιστημιακών τμήματων και μόνο τίτλους. Δεν ξέρουν περιεχόμενο. Ο Νίκος πάντα λέει, δεν γίνεται να κάνεις μηχανογραφικό αν δεν ξέρεις τουλάχιστον τι μαθήματα θα κάνεις εκεί που θα πας να σπουδάσεις. Δεν γίνεται να μπαίνουν άλλα κριτήρια. Δεν γίνεται να μην υπάρχει το στοιχείο της ενημέρωσης. Αυτό είναι πεπιμένο και νομίζω ότι... Ένα σημείο που θέλω να τονίσω αυτό και θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ αύριο οι συζητήσεις με τους επαγγελματίες είναι οι εναλλακτικές που μπορεί να έχει κάποιος όταν ασχοληθεί με ένα αντικείμενο. Θα σας φέρω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Είδα τώρα στην κάρτα ότι θα υπάρχει ένας μηχανολόγος μηχανικός. Ένα παιδί λοιπόν το οποίο θέλει να ασχοληθεί με τη μηχανολογία, αύριο στην εκδήλωση θα δείξουμε ότι μπορεί να το κάνει με σχολές που ξεκινάνε από 18.500. Συγγνώμη, είναι. Από πολύ ψηλές βάσεις. Μέχρι 6.500 μόρια που ακόμα υπάρχουν ΤΕΙ τα οποία έχουν σχέση με τη μηχανολογία. Και έχω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα αύριο στην παρουσίαση, όπου δείχνω και από έναν απόφυτο του ΤΕΙ Κρήτης, του Τμήματος Μηχανολογίας, ο οποίος ξεκίνησε από ένα τέτοιο τμήμα που είχε περίπου 9.500 μόρια όταν μπήκε και αυτή τη στιγμή είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αριζόνα.
Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι αν μπει σε ένα ΤΕΙ ή αν μπει σε καμιά χαμηλόβαθμη σχολή, δεν έχει προοπτικέ εξέλιξη. Το οποίο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Εσφαλμένη η εντύπωση αυτή. Τελείω, γιατί οι βάσει των σχολών είναι, δείχνουν το βαθμό προτίμηση των μαθητών και όχι την αξία του τμήματο ή τη δυσκολία ενό τμήματο. Υπάρχει θύμα μαθηματικό στη ΣΑΜΟ που είχε πέρυσι 11.500 μόρια βάση. Αν κάποιο έχει 12 στα μαθηματικά, δεν υπάρχει περίπτωση να το βγάλει αυτό το τμήμα. Είναι ένα φανταστικό τμήμα και πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Απλά στη ΣΑΜΟ δύσκολα πηγαίνει ο κόσμο. Οπότε έχει χαμηλή βάση. Στην Κρήτη εδώ έχετε φανταστικά τμήματα και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά που υπάρχει το Πολυτεχνείο. Στην Ιερά Πέτρα ακόμα. Είναι φανταστικά τμήματα τα οποία όμως δεν τα γνωρίζει πάρα πολύ κόσμο και πολλοί τα φοβούνται. Ακόμα και εδώ τα παιδιά από την Κρήτη, επειδή έρχομαι αρκετά συχνά στην περιοχή σας, φοβούνται να πάνε σε ένα τμήμα το οποίο δεν έχει 13.000 μόρια. Υπάρχει το τμήμα επιστήμης υπολογιστών, ας πούμε, εδώ που είναι από τα καλύτερα τμήματα πληροφορικής διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το οποίο έχει 13.500 μόρια βάση και είναι ένα φανταστικά δύσκολο τμήμα. Γιατί θεωρούν ότι ίσως λόγω των πιο χαμηλών βάσεων σε σχέση ακριβώς με αυτό που θέλουν, ίσως να μην είναι και τόσο αναγνωρισμένο και το πτυχίο τους, αλλά και οι επιλογές τις οποίες θα έχουν μετέπειτα στην αγορά εργασίας. Φοβούνται πάρα πολλά πράγματα τα παιδιά και κυρίως οι γονείς. Οι γονείς πάντα όταν προσπαθούν να δώσουν μια απάντηση στο παιδί του τι να βάλω στη σχολή, προτείνουν, επειδή καταλαβαίνετε ότι οι γονείς πάντα το κάνουν αυτό από την καλή τους διάθεση να βοηθήσουν. Προτείνουν τις σχολές που αισθάνονται οι ίδιοι ασφάλεια να προτείνουν. Άρα, αν κάποιος έχει ακούσει 4-5 σχολές στον χώρο της μηχανολογίας, αυτές θα προτείνει. Όταν το πεις ότι υπάρχει ένα τμήμα μηχανικών παραγωγής και διοίκησης στα Χανιά, για παράδειγμα, το οποίο έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με το μηχανολόγο μηχανικό του Μετσοβίου, υπογράφει τις ίδιες μελέτες ακριβώς, αλλά το ένα τμήμα στο Μετσόβιο έχει 18.300 και το άλλο στα Χανιά έχει 13.600, σου λέει όχι, κάτι τρέχει. Κάτι δεν πάει καλά, ακριβώς, για να είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Είναι από τα καλύτερα τμήματα επίσης διεθνώς αναγνωρισμένο. Εδώ λοιπόν εκεί στεκόμαστε πάρα πολύ σε χρυσές ευκαιρίες οι οποίες υπάρχουν. Και θέλω εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση. Πολλές φορές ο κόσμος νομίζει ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι κατάλληλος για παιδιά που είναι χαμηλόβαθμα ή μεσαία σε βαθμολογίες. Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση αυτό. Ένα από τα καλύτερα μηχανογραφικά που έχω κάνει στη ζωή μου από μια έτσι μαθήτρια από τις Μοίρες Ηρακλείου, εδώ πάλι από την περιοχή σας, είναι μαθήτρια που έχει γράψει 19.000 μόρια, τρίτο επιστημονικό πεδίο και μπήκε πρώτη στο ΤΕΙ εργοθεραπείας. Ενώ έπιανε ιατρικές και δεν ήθελε να ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο. Θα το είναι ένα ωραίο case study πάλι αύριο που θα αναφέρω. Οι υψηλόβαθμοι μαθητές πολλές φορές, επειδή είναι πολύ καλοί σε όλα τα μαθήματα και ειδικά σε μικρότερες τάξεις που χρειάζεται να κάνουν την επιλογή, μπερδεύονται και δυσκολεύονται πάρα πολύ. Μπερδεύονται ή τους μπερδεύουν περισσότερο? Γιατί όταν σου ασκούν πιέσεις και σου λένε μα βγάζεις τόσα πολλά μόρια, γιατί να πας εκεί, κοριτσάκι μου ή αγοράκι μου, έτσι, τότε και ο ίδιος ο μαθητής φτάνει σε ένα σημείο και λέει μωρέ, μήπως εγώ τα βλέπω λάθος. Και εκεί θέλω να σταθούμε στις συμβουλές σε ό,τι έχει να κάνει με τους γονείς και με το οικογενειακό πλαίσιο και να το τονίσουμε αυτό, γιατί ξαναρχόμαστε σε αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε. Μπορεί να θέλουν το καλό του, θέλουν το καλό τους προφανώς, αλλά μπορεί με τον τρόπο αυτό να οδηγήσουν στην επιλογή ενός κλάδου και τελικά μιας καριέρας η οποία δεν θα είναι αυτό που κάνει το εκάστοτε παιδί ευτυχισμένο. Έτσι. Άρα καταλήγουμε να λέμε Μανώλη, μανούλες και μπαμπάδες εκεί έξω, ακούστε μας, δεν είναι σωστό αυτό. Έτσι είναι. Και καταλήγουμε σε πολύ δυσάρεστες ή δραματικές ιστορίες. Δηλαδή να ξεκινήσει κάποιος τις σπουδές του και μετά από τρεις μήνες να πάρει τη βάλιζα του να φύγει. Ναι. Ή να πάει στην Ευελπίδων γιατί πιέστηκε, επειδή θα βρει δουλειά, επειδή αποκαθίσταται επαγγελματικά άμεσα, και από την Ευελπίδων το 20% φεύγει το πρώτο εξάμηνο. Γιατί δεν είναι κάτι που το αντέχει κάποιος. Ή ακόμα και καλά. Και ακολουθώντας και το επάγγελμα του μπαμπά ή της μαμάς, πολύ σωστά, των γονιών. Έτσι. Γι' αυτό λέμε, προφανώς ο γονιός έχει τη διάθεση του την καλή και έχει την αγάπη του, το συναίσθημά του. Προφανώς δεν γίνεται να μην εκφράζει άποψη. Απλώς εμείς λέμε, ελάτε να ενημερωθείτε. Δηλαδή να εκφράσετε άποψη όντας ενημερωμένοι. Αυτή είναι μια πολύ βασική αρχή και γι' αυτό όλα όσα κάνουμε στο φροντιστήριο που κάνουμε σας, εμπλέκουμε τους γονείς. Τους θέλουμε σύμμαχους, αλλά τους θέλουμε με άποψη και γνώση. Πολύ σημαντικό. Ανακεφαλαιώνοντας όμως, γιατί ο χρόνος μας τρέχει, αλλά εσείς έχουμε δώσει το ραντεβού και γνωρίζετε πολύ καλά, πάμε να θυμίσουμε πού και πότε δίνουμε ραντεβού και φυσικά με ελεύθερη είσοδο, αλλά απευθυνόμαστε μόνο σε μαθητές των φροντιστήριων που κάνουμε σας. Όχι, είναι μια ανοιχτή εκδήλωση. Πάρα πολλοί κόσμος εννοείται. Είναι το ραντεβού μας αύριο το Σάββατο το απόγευμα στις 5.30 ώρα στο ξενοδοχείο Ατλαντής. Είσοδος είναι ανοιχτή. Ξαναλέω, και μαθητές λυκείου και γονείς οπωσδήποτε εκεί κοντά με τις μαμάδες θα είμαστε, Νίκο. Έτσι. Και το πρώτο μας είναι να ξαναχώσουμε με τις μαμάδες και μετά τα παιδιά. Η επικοινωνία με τα παιδιά συνήθως είναι ευκολότερη. Ακούνε τα παιδιά, καταλαβαίνουν, πείθονται από τους ειδικούς ή από αυτούς που γνωρίζουν. Τους θέλουμε όλους εκεί, δίπλα μας.
Και θα είναι όλοι εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μου. Και εμείς είστε καλά, και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να συνεχίσετε έτσι, γιατί πραγματικά ξεαγχώνετε και δημιουργείτε ένα πιο ξεκάθαρο τοπίο.